Εδώ, ο τυφλός, ποιος είναι ο τυφλός, είναι μια κατάσταση μέσα μας. Και όταν στην τυφλότητά μας, την κατάσταση μας αυτή, στο επίπεδο της συνείδησής μας κατανοήσουμε την κατάσταση που είμαστε, τότε αρχίζεις και επικαλείς ένα νόμο. Ζητάς, αιτήστε και δοθήστε. Και όταν έρθει ο Ιησούς, τότε η ζωή σου αλλάζει. Αρχίζεις βλέπεις, αρχίζεις κατανοείς, αρχίζεις να πίνεις. Και τι είχε έναν διπλό άνθρωπο επί της πράγμασης. Εσύ έρθει να πάει. Ένας που βλέπει όμως, δεν φτάνει. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται το Ιησούς μέσα μας, αρχίζει η αστάθεια. Δεν είμαστε δυνατοί. Δεν είμαστε ικανοί. Επιτρέπουμε σε ανθρώπους να μας ταλαιπωρούν. Ενώ πάντα, παντοτινά, θα υπάρχει γαλήνη. Δείτε ένα τοπίο μια θάλασσα γαλινεμένη. Όταν είσαι όμως ο μη βλέπων, σε μια πορεία τι είναι μπροστά μου, τι θα γίνει μπροστά μου, ποια θα είναι τα αποτελέσματα, τότε σίγουρα θα δεις μια τρικυμιώδη θάλασσα. Σκοτεινό ουρανό. Δεν θα δεις τίποτα, και ό,τι και να δεις και αν βλέπεις, θα είναι δύσκολο. Έτσι λοιπόν, η γνώση είναι ο άνθρωπος, η κατάσταση του ανθρώπου. Πολλές φορές ακολουθούμε δρόμους, οι οποίοι βγαίνουν σε διέξοδο. Και λες, τυφλός ήμουν. Δεν είσαι τυφλός, αλλά δοκιμάστηκες, γιατί μάλλον νόμιζες ότι είσαι ανοιχτομάτης. Δοκιμάστηκε από τον Θεό. Και ποτέ δεν τα βάζουμε με τον δρόμο και με τους ανθρώπους. Τα βάζουμε με εμάς, μάλλον εμείς έχουμε τον καλό λογισμό και λέμε, α, εδώ δεν βγήκε, όπως όταν οδηγείς, βγαίνεις ένα διέξοδο. Αδιέξοδο θα βγεις, αρχίζεις και βρίζεις το αδιέξοδο και το αυτοκίνητο. Όχι, δεν είναι λάθος. Στην ανάγκη ρωτάς. Από εδώ βγαίνει πουθενά. Και αν δεν μπορείς, αφήνεις το αυτοκίνητο και βρίσκεις έξω με τα πόδια. Το σημαίνει ότι έχεις χάσει το σώμα σου όμως, ε. Άρα λοιπόν, κάνεις επιστροφή. Γυρίζεις και στην επιστροφή πονά. Και θα πονάς για λίγο. Και τη συνείδησή σου θα σου λέει πόσο βλάκασης, ηλίθιασης, τέτοια πράγματα. Δεν σου πει και καλές εκφράσεις. Κύριε Σπαθέντια μου, κι άλλο, όχι άλλο, ρε παιδιά, όχι κι άλλο. Και όμως θα λέει ο ίδιος ο εαυτός. Αν δεν βρεθούν μερικοί διπλανοί καλοκαιριτές που να σε τραυματίζουν με αυτά τα λόγια, αλλά να ξέρεις ότι οτιδήποτε και να συμβεί, οτιδήποτε και να συμβαίνει στη ζωή σου, υπάρχει κάτι που είναι συνειδητά, λειτουργικά, δυναμικά, ένα πεδίο πολύ ανώτερο από αυτό ακόμα που νομίζεις ότι μπορείς να αγγίξεις. Και αυτό να επικαλείσαι. Και αυτό, στο χρονοτούλα που ζούμε, είναι η Ιησού. Ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος μας δυναμώνει. Δημιουργεί, δεν είναι μια κατάσταση, ξέρετε, γενικά, όπως το έλεγε η Εκκλησία, γενικά και αόριστα. Είναι εδώ, γιατί ο καιρός γράφει. Είναι εδώ. Τα πράγματα τρέχουν. Και ο Ιησούς απλώνει την ευλογία του μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τώρα την απλώνεις, τώρα την βιώνεις, τώρα το ζητάς, τώρα έχετε. Δεν είναι αν είσαι καλός και αν αυτό, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Εγώ κοινωνώ χωρίς προϋποθέσεις. Κάποιες με ρώτησε, μα γιατί κοινωνάς χωρίς προϋποθέσεις. Διότι είσαι εδώ. Ο άνθρωπος πρέπει να μείνει άνθρωπος.
και ο Ιησούς Χριστός, εδώ και 100 χρόνια που μαγειρεύουν όλες τις τροφές, και εσύ τρώγεις αυτές τις τροφές που σου αλλάζει το DNA, και θα σε φτάσει σε έναν υπανθρωπισμό, θα φαίνεσαι άνθρωπος, αλλά δεν θα είσαι. Θα είσαι κάτι. Άνθρωπο είδες. Δεν θα βρεθείς ποτέ άγιο πνεύμα. Και θα προσεγγίσεις κάτι αγιωτικό, δεν θα φτάσει σε ένα. Έτσι με την Θεία Κοινωνία επαναπροσδιορίζεσαι. Βλέπετε, 2000 χρόνια ο Ιησούς, σε μια κοσμική περίοδο που ξεκίναγε η υδροχοϊκή, ο Ιησούς παρουσίασε και πόσο μακριά έβλεπε ο Θεός. Θα το κάνουμε ένα ερώτημα, να πούμε έτσι λίγο. Με δύο λόγια, ή ο Κύριος της ζωής είναι το παρόν, το μέλλον και το παρελθόν. Όταν μας προσεγγίζει ο Θεός, γιατί εδώ πέρα είδατε, μας τον κάλεσε ο Θεός. Πώς τον κάλεσε όμως ο Θεός? Ο Ιησούς τον κάλεσε μέσα από τις φωνές του. Εσύ έλεγε φώνησες, ζήτησες, επέμεινες. Εκείνος φώναζε και του λέγανε οι άλλοι, δεν του λέγανε μία γιά του, να σκάσε ρε, να σκούφανε. Δεν νομίζω ότι πάντα υπάρχει ευγένεια παντού. Άρα, εκείνος όμως είχε επιμονή, υπομονή και κέρδισε το Θεό. Και όταν κερδίζεις τότε, αλλάζουν το πάλι. Αλλάζει. Και τον Θεό σε έρχεται, έρχεται μόνο τα καλά. Ούτε με ψήμερος είναι, ούτε ξέρεις, πήγες εκεί, ξάπλωσες εδώ, πήγες εκεί, δεν έχει τέτοιο. Θεός αγκαλιάζει μόνο τη δυναμή, την αγάπη του και σε λυτρώνει από κάθε ευδακία μικρή, μεγάλη έχει δημιουργήσει. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο κάνε ένα πρόβλημα. Κάθε λίγο και κάθε καιρό θα έπιασε τον Ιησού με τη φιλική του, τη λίγη σκέψη. Γι' αυτό κάναμε και πολλές φορές εκκλησίες τέρατα. Ο καθένας πρέπει να σκοτώνει τον εσωτερικό του εχθρό. Αυτό που έχει μέσα του, αυτό που τον παιδεύει. Έτσι, γιατί πόσα πράγματα έχουμε, γιατί δεν είσαι χαρούμενος. Γιατί σε πειράζουν όλοι έξι και εσύ είσαι ο καλός. Και σκέψου. Έχεις τα μαμούνια σου μέσα. Έχεις μαμούνια ένα σωρό. Και δεν λες και να τα αφήσεις. Λοιπόν, να λειτουργηθεί ο Θεός μέσα μας. Να διευρυνθούμε. Να κατανοήσουμε πραγματάκια. Και όλα γίνονται. Είναι ο κατάλληλος καιρός για αυτό. Μπορεί να μας φέραν μιζέρια. Να μην περάσουμε στη δική μας. Θα φέρουμε δυσκολίες να τα περάσουμε στη δική μας. Δεν εντρεωθούμε. Μου είπε κάτι ένα κοριτσάκι που το πρόσεξε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το μεταφέρω γιατί ένιωσα ότι κάτι αλλάζει. Μου είπε το εξής, μέσα στα μέσα που πηγαίνω, τρώλεϊ, παρατηρώ ανθρώπους από τα 30 και πάνω, οποιοδήποτε εκκλησάκι όλοι μαζί αρχίσουν και κάνουν το σταυρό τους. Είναι αντίδραση. Αυτή η αντίδραση ήταν που έδιωξε τους Οθωμανούς τη δύναμή τους και άλλους λαούς στις δυνάμεις. Αυτή η αντίδραση που έχει ο κάθε λαός και κάθε ένας που αγαπάει και αγαπιέται από τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δυναμώστε, ζητήστε από τον Θεό τι θέλετε. Λεφτά, ζητήστε μου, λέει κάποιος παγίδοντα. Λεφτά, αυτός έχεις ανάγκη. Ή να σου δώσει καλή εργασία να παίρνεις και τα χρήματα να ζήσεις. Μου έλεγε η γερόντισσα Γαβριλία που την είχα γερόντισσα, την Οσία Γαβριλία, μου έλεγε έχει δικαίωμα αυτός που δεν έχει να ζήσει καλά. Έχει δικαίωμα αυτός να είναι πλούσιος. Έχει δικαίωμα να τα έχει όλα. Τη έλεγα τότε στην ερευνητική σχολή, μα έπρεπε να ήταν διακόνικη, γιατί ήταν μια κυρία που είχε ζούσε με πολλά χρήματα κάποτε. Και έλεγε στην κυρία Μεγιό, θέλω πετάρι στο κολονάκι στο τελευταίο όροφο. Και μου έλεγε, με τρέξε περί κλάσκο τι πέρα να κάνει αυτό, να δεις ότι πετάρι. Μα τι έλεγε, γιατί εδώ πέρα δεν είναι καλό στην κολλιά του. Του πιώσουν και λιγότερα. Όχι, γι' αυτό γιατί σε αυτό να τη πάμε. Μεγάλη ψυχή. Θέλω να πω ότι όλα είναι δικαιώματα. Όσο διευρύνεται η σύνειρησή μας, τότε κατανοούμε τον εαυτό μας, κατανοούμε τους άλλους. Όσο έχετε μέσα η συνείδηση του Ιησού Χριστού, όχι του Χριστού σκέτου, τότε τα πράγματα λένε. Μυστική συνείδηση διευρύνεται, σε κάνει από ανθρωπίσκο άνθρωπο. Του δημιουργεί προϋποθέσεις σε ανατάσσεται. Thank you.
Thank you.